Πρόκειται λοιπόν για μια προκρούσια κλίνη, η οποία δεν έχει στόχο πραγματικά να αξιολογήσει τους υπαλλήλους και να βελτιώσει την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στη λειτουργία του Δημοσίου και του Δήμου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για έναν τρόπο να βγάλουν από το δημόσιο τις 6.500 απολύσεις που έχουν υποσχεθεί στην Τρόικα μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική αξιολόγηση, γιατί παραλαμβάνω, με ποιο κριτήριο το 15% των υποσχεθειμένων τμήματος το ξέρουμε αυτό. Είναι άκριστο και δεν είναι. Είναι το 40%, το 25% ή το 7%. Δύο λεφτά. Αυτό είναι ακριβώς. Πώς θα αξιολογήσουμε κάποιον ο οποίος μαζεύει σκουπίδια με τα κιλά που κουβαλάει? Δύο λεφτά. Άλλο είναι αυτό. Μια τραγελαφική κατάσταση που άλλο δημιουργεί είναι μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Δήμαρχε. Σας ακούω. Ένα-ένα. Άλλο είναι. Καταρχήν, τα επιχειρήματα αυτά για την αξιολόγηση τα έχουμε ακούσει από την ΑΔΕΔΗ και από τα συνδικάτα κτλ. Δεν είναι μόνο δικά σας. Δεν ξέρω ότι δεν ακούνε κανέναν όμως. Ναι, εντάξει. Υπάρχει νόμος. Και επιμένουν να διαλύσουν τις ελάχιστες υπηρεσίες που ακόμα λειτουργούν. Κύριε Δήμαρχε, δεν υπάρχει νόμος. Νόμος του κράτους δεν υπάρχει. Από ό,τι έχω καταλάβει, κάνετε μια πολιτική κριτική στο νόμο, το ψηφισμένο. Ναι, σας λέω όμως το εξής. Ότι. Ναι. Εάν πάμε με αυτή τη λογική, στις ελάχιστες σήμερα παρεχόμενες υπηρεσίες. Αν εγώ έχω μπει με πλαστά στοιχεία στο Δήμο, δεν πρέπει να με βρούνε. Αν εγώ δουλεύω με πλαστά πιστοποιητικά στο Δήμο, δεν πρέπει να με βρούνε. Έχω πληστογραφήσει τα πιστοποιητικά μου. Εγώ πληστογραφήσει. Ακούστε, κύριε, να σας βρουν και να σας κρεμάσουν στην πλατεία Συντάγματος αν έχετε πλαστά πιστοποιητικά. Δεν θα βοηθήσει διαδικασία. Η διαδικασία ελέγχου των πλαστών δικαιολογητικών είναι μια ξεχωριστή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν την έχει υποδείξει κανένα. Και την οποία δεν μπορείτε και να θέλατε να την εμποδίσετε, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι δεν είναι? Μα δεν θέλει να την εμποδίσει. Δεν θέλει να την εμποδίσει, αλλά και να ήθελε κάποιο να την εμποδίσει, δεν μπορεί, είναι ανεξάρτητη. Μισό λεπτό, εδώ το θέμα, κύριε Ρούσο, είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία. Οι διευθύνσεις διοικητικού όλων των δημόσιων υπηρεσιών ψάχνουν αυτά τα στοιχεία. Ήδη από τον Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, του 2014. Εσένα όμως, Δήμαρχε. Αυτό είναι ο λόγο που βγαίνουν και κατά καιρού στις τηλεοράσεις και παρουσιάζεται τα διάφορα πλαστά δικαιολογητικά τα οποία υπάρχουν, γιατί οι άνθρωποι, ας πούμε, επί 30 χρόνια στο δημόσιο διόρισαν τις γυναίκες, τα ξαδέρφια τους και τα ανήψια τους μέχρι το κάτω βαθμό. Μα αυτός είναι ο καυγάς όμως τώρα, ότι για να το κάνουνε. Εσείς... Αυτό είναι μια ξεχωριστή διαδικασία που πάντα εμείς καταγγέλαμε και προφανώς δεν καλύπτουμε. Δίκιο έχετε, αλλά αυτός είναι και ο καυγάς όμως, ότι μέσα σε αυτό το όριο των διορισμών που υπήρχε τα τελευταία 30 χρόνια, προφανώς θα υπάρχουν και άχρηστοι. Βεβαίως. Έτσι είναι. Και πρέπει και τώρα λοιπόν να εντοπιστούν αυτοί οι πιο άχρηστοι από τους άχρηστους. Ρε παιδιά, άλλο είναι τα πλαστά και άλλο είναι η αξιολόγηση. Ναι, άλλο ρε παιδί μου, για την αξιολόγηση λέμε τώρα. Γυρίζουμε. Όχι, μα δύο λεφτά. Ο Μητσοτάκης αυτά που είπε εδώ πέρα. Δύο λεφτά, Δήμαρχε, να καταλάβω. Ο Μητσοτάκης που είπε ότι εσύ δεν άφησε τους ελεκτές να μπουν μέσα στο Δήμο. Ήταν για την αξιολόγηση ή για τον έλεγχο των πιστοποιητικών? Για την πλαστότητα. Λοιπόν, ακούστε, είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Αυτό λέω, ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω όμως, η διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων. Για να φύγουμε από το ζήτημα της αξιολόγησης. Ναι. Η διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων, για να φύγουμε από το ζήτημα της αξιολόγησης, είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα πλαστά δικαιολογητικά, επαναλαμβάνω. Ναι, βέβαια. Τα πλαστά δικαιολογητικά ελέγχονται από τις διευθύνσεις διοικητικού και είναι υποχρεωμένες να αναφέρονται. Ναι, αλλά σύμφωνα, τα πλαστά δικαιολογητικά είναι άλλο, αλλά στη διαδικασία της μετατροπής των συμβάσεων, ο Μητσοτάκης είπε χτες ότι υπάρχουν και εκεί ψεύτικα δικαιολογητικά. Προφανώς, πλαστά για ψεύτικα. Για να μπορέσει να κάνει τη μετατροπή από ότι δώσανε κατά καιρούς οι δήμαρχοι βεβαιώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό είπε. Αυτό έλεγε ο νόμος. Ακούστε. Αν θέλετε να ακούσετε, να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Μα λέτε να μην λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε. Ναι. Αν και το 2004 ήμασταν πολύ μακριά από τη διαχείριση των Δήμων και, και των διοικήσεων. Λοιπόν, να ακούσετε το εξής. Η διαδικασία που βρίσκεται για τον επανέλεγχο των συμβάσεων ανέπει το Προεδρικό Διάταγμα 164 του 2004 του Παυλόπουλου. Ναι. Το οποίο έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από τον Άριο Πάγο και από το Ελεκτικό Συνέδριο και το οποίο υλοποίησε στην Ελλάδα μια κοινοτική οδηγία η οποία έλεγε ότι δεν μπορούν άνθρωποι που παρέχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύπτουνε να εργάζονται με συμβάσεις. Ναι. Αλλά πρέπει να είναι μόνιμοι. Αυτή η διαδικασία λοιπόν ελέγχθηκε από το ΑΣΕΠ, κάθε φάκελος, κάθε υπαλλήλου πήγε στο ΑΣΕΠ, ελέγχθηκε επί 1,5 χρόνο και το 2006 μετατράπηκαν οι συμβάσεις. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση, ψάχνοντας να βρει 6.500
απολύσεις που δεν μπορεί να τις βρει από τα πλαστά δικαιολογητικά, γιατί προφανώς αυτά είναι πολύ λιγότερα. Και έρχεται και λέει ότι οι συμβάσεις που γινήκανε τότε και μετατράπηκαν από ορισμένου σε αορίστου, πρέπει να αλλάξουμε τα κριτήριά τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αναδρομικά λέτε τα αλλάζει. Αλλάζει αναδρομικά δηλαδή, λέτε εσείς. Αλλάζει αναδρομικά. Ακούστε, ναι. Η κατάσταση στην αυτοδιοίκηση μέχρι το 2004 με το διάταγμα Παυλόπουλου ήταν η εξής. Επειδή απαγορευόντουσαν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τις θέσεις πάγιων και διαρκών αναγκών, γινόντουσαν συνεχώς προσλήψεις συμβασιούχων. Όταν λήγαν οι συμβάσεις τους, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζαν να δουλεύουν μαύρα. Αυτό το ξέραν όλοι. Ναι. Δηλαδή δεν πληρωνόντουσαν ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Και, περιμέναν να ξαναγίνει καινούργια σύμβαση. Όχι μόνο, και περιμέναν η ρύθμιση πολιτική για να μονιμοποιηθούν. Αυτό ήταν εδώ. Είμαστε. Ναι. Μετά τη λήξη της σύμβασής τους, συνεχίζαν να δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται και χωρίς να φαίνονται πουθενά. Αυτό το ξέραν όλοι και γι' αυτό το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου προέβλεψε ότι για τα μεσοδιαστήματα που δεν φαινόντουσαν να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, θα δίνανε βεβαίωση τα δημοτικά συμβούλια και οι δήμαρχοι, οι τότε δήμαρχοι, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δίνανε βεβαίωση ότι αυτοί πράγματι δουλεύανε. Και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύανε μαύρα. Ενώ τυπικά φαίνεται ότι αυτές οι βεβαιώσεις τώρα είναι ψευδείς. Ενώ τυπικά, εφόσον οι βεβαιώσεις δεν διασταυρώνονται με τις ασφαλιστικές και δεν ανταποκρίνονται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά, φαίνεται ότι είναι στον αέρα. Είναι τυπικά ανακριβής. Ακούστε με, είναι τυπικά ανακριβής. Κύριε Ρούσο, αυτή η ανακρίβεια όμως δεν οφείλεται στους εργαζόμενους. Σύμφωνοι, τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και εμείς χθες στον Υπουργό και το τονίσαμε αυτό. Όμως εδώ με εσάς το θέμα είναι άλλο. Αυτό που σας καταλογίζουν είναι ότι στην πραγματικότητα αρνείστε να εφαρμόσετε νόμους και επικαλεστήκατε προχτές, λέει, και τον Κρέοντα. Πήγατε στην αρχαία εποχή. Είναι αλήθεια αυτό? Σας είπα ότι η διαμάχη ανάμεσα... Εσείς, δεν ξέρω αν το μεταφέρω ακριβώς, το λέω απλώς για να έχουμε μια απάντηση από εσάς, ότι είπατε ότι... Εντάξει, εγώ έκανα ένα λογοπαίγνιο για να δείξω ότι η διάσταση ανάμεσα... στο νόμο και στο δίκαιο είναι διαφρονική. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, αν αυτό πάει και σε άλλες περιπτώσεις, θα γίνουν μια ζούγκλα εδώ πέρα. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι? Ισχύει ή όχι? Το καταλαβαίνετε ότι αυτό, αν υπάρχει. Το 2004 του Παυλόπουλου ισχύει ή όχι? Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεκτικού Συνεδρίου ισχύουν ή όχι? Ποιος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος? Εσείς λοιπόν λέτε ότι. Εάν δήμαρχοι και κάποιοι από τους εργαζόμενους αυτούς που μονιμοποιήθηκαν, οι φάκελοι τους δεν πέρασαν ποτέ από το ΑΣΕΠ. Να ελεγχθούν ή να μην ελεγχθούν? Βεβαίως θα ελεγχθούν. Σας λέω εγώ λοιπόν ότι πολλοί δεν έχουν περάσει από το ΑΣΕΠ. Ακούστε με. Το ΑΣΕΠ, ναι, έχει όλους τους ατομικούς φακέλους στο οποίο υποβλήθηκαν και τους εξέτασε έναν το 2006. Το 2004 με 2006. Γιατί δεν τα ελέγχουν? Λοιπόν, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε, αλλά τώρα υπάρχει σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Ναι. Ποια έχει δει, δεν στο ΑΣΕΠ, ρε παιδί μου, πρόσεξε να δεις. Εδώ υπάρχει διχογνωμία. Σου λέει, ο Δήμαρχος σου λέει, ο φάκελος αυτού που ελέγχεις αναδρομικά είναι στο ΑΣΕΠ. Το Υπουργείο λέει, δεν είναι ο φάκελος στο ΑΣΕΠ. Η βεβαίως του Δημάρχου μόνο πήγε. Ναι. Κατάλαβες. Νομίζω πάντως ο Δήμαρχος. Δηλαδή το αναδρομικό. Όμως ο Δήμαρχος στο αναδρομικό έχει δίκιο. Ναι, κατάλαβες, δηλαδή ήταν μια πανδομολογούμενη ιστορία τότε. Προφανώς. Το κράτος τη δικαιολόγησε, την νομοθέτησε και τώρα ξανάρχεται και λέει δεν ήταν, ναι, και πολύ σωστό. Σε άλλα μονοπάτια με το, αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι υπάρχει απόσταση του νομίου και του δικαίου. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Ακούστε με σε κάτι. Αυτό είναι το βασικό που καταλογίζουν στον Δήμαρχο που τον αποκαλούν και κόκκινο. Τι κόκκινο. Ο καθένας είναι ότι δεν άσε μου τώρα. Όχι, δεν κατάλαβες, άλλο λέω. Ότι αυτό που τον κατηγορούν. Με ποια νόμιμη είναι ότι. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τα δύο Δημοτικά Συμβούλια με τις δύο συνθέσεις είναι κατακόκκινα. Μα γι' αυτό σας λέω ότι εδώ είναι, τα πράγματα είναι δύο απόψεις. Αλλά το θέμα πληρώνει ανθρώπους από όλο το φάσμα της αυτοδιοίκησης, γιατί αυτοί που είναι αυτοδιοικητικοί καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά γιατί μιλάνε. Σύμφωνοι, Δήμαρχε, το βασικό που σου καταλογίζει η κυβέρνηση είναι ότι ενώ υπάρχουν κάποιοι θεσμοί τέλος πάντων που προσπαθούν να λειτουργήσουν αυτή μια επιτροπή να ελέγξει, εσύ τους πετάς έξω. Επ' αυτού τι έχεις να απαντήσεις, αυτό λέμε τώρα. Δεν τους αφήνεις να πεις τον καμπού στο Δημαρχείο, δεν τους κρατσάρουν. Εμείς έχουμε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο λογοδοτούμε. Είναι υπέρτατο το Δημοτικό Συμβούλιο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχε, είναι υπέρτατη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έξω κανέναν, έτσι. Είναι υπέρτατη αρχή. Με τους ανθρώπους ήρθανε, συζητήσαμε.
και με εμένα και με τον προηγούμενο δήμαρχο. Απλώς τους είπες, δεν πάει να κοιτάξει φαγγέλους, δεν σε αφήνουμε. Εντάξει, σου λέει ότι είναι υπέρτατη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό σου λέει ο δήμαρχος. Δεν έχει άποψη. Έχει άποψη. Μάλιστα, δεν είπατε ότι έχω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν έχω ακούσει τον νόμο. Τι δική μου ερμηνεία είναι αυτή. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία των πραγμάτων. Λοιπόν, τα λέμε, δήμαρχε, καλημέρα.